Οκ, έχει συμβεί σε όλους μας να ξυπνήσουμε το βράδυ για να θέλουμε ένα snack. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, απλά το snack είναι οι γείτονες. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Suck Up και ουσιαστικά είσαι vampire, βρικόλακας όπως βλέπετε και εδώ πέρα, και προσπαθείς να κοροϊδέψεις ανθρώπους να μπεις μέσα στο σπίτι τους για να τραφείς με αυτούς. Τι εννοώ τώρα, πάμε να πατήσουμε το game για να δείτε. Περιμένετε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι γιατί έχει και AI μέσα. Ουσιαστικά ξυπνάμε εμείς, θα μου πεις ξυπνάς βράδυ, ναι, είμαι βρικόλακας, έτσι δεν θέλουμε το φως του ήλιου, οπότε ξυπνάμε εδώ πέρα στο φτωχικό μας και θέλουμε να φάμε. Όπως βλέπετε δεν έχουμε ψυγεία και τέτοια. Βγαίνουμε κατευθείαν, κυνηγάμε το βράδυ. Έχουμε ρούχα εδώ που μπορούμε να φορέσουμε. Μπορεί να είμαστε έτσι. Η ενδυμασία μας γενικά παίζει ρόλο και θα δείτε εδώ πέρα τι εννοώ λοιπόν. Είμαι έτσι τώρα. Τυπάω μία πόρτα. Τύψα λίγο δυνατά, είναι και βράδυ λίγο. Α, ανοίγει μια γιαγιά, ωραία. Ω, γεια σου αγαπητέ. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, λέει αυτό το υπέροχο βραδινό. Και τώρα, εμείς μιλάμε. Κανονικά, ωραία. Απλά αγγλικά. Είμαι σε φάση. Hello, old lady. I am here to fix the leakage. Can I come in? Καταλαβαίνεις, επειδή είμαι τέτοιος, θα έρθω να φτιάξω τη διαρροή. Ω, λέει καταπληκτικά. Λέει, εννοείται, έλα, αλλά πριν έρθεις μέσα, πώς έγινες τόσο καλό στο να φτιάχνεις διαρροές? In my family, we have a long history of plumbers. So I took the knowledge of my grandfather. Λέει καταπληκτικά, λέει. Για να το λες, μάλλον δίκιο θα έχεις. Έλα μέσα, λέει. Ας φτιάξουμε, λέει, αυτή τη διαρροή. Α, ήταν τόσο εύκολο. Θα μου πεις, γιαγιά είναι η πρώτη. Εδώ είναι το tutorial, εντάξει. Είναι το tutorial mission, η γιαγιά. Δεν είναι. Ωραία, πώς έρχομαι. Θέλω να έρθω μέσα. Πώς. Οκ, I'm coming in. Καταπληκτικά, έλα μέσα. Θα σου δείξω που είναι και η διαρροή. Έτυχε να έχει και διαρροή αυτή. Ή απλά έχει Alzheimer, δεν ξέρω. Α, με αφήνει όντως. Αυτό ήταν η γιαγιά. Νόμιζα ότι ήμουν όντως θεραπευτικός. Οκ, τα είχε φάει τα ψωμιά της. Μου θυμίζει τον πρώην μου, λέει γιαγιά. Οκ, γιαγιά. Α. Ωραία, τώρα μπορούμε να γίνουμε γιαγιά. Ωραία, επίσης πλέον οι γείτονες με ψάχνουν τώρα. Έχουν βγει η παγανιά. Αλλά πλέον εγώ είμαι γιαγιά. Έτσι. Οκ, αυτός, τους βλέπετε εκεί. Με ψάχνει τώρα. Ψάχνει για βαμπύρ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η γιαγιά ήταν ορεκτικό. Εντάξει, δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε σε άλλο σπίτι να χτυπήσουμε. Έχω βγει, εγώ κάνω το βραδινό μου τρέξιμο, έτσι. Γιατί σε αυτήν την ηλικία θέλει λίγο. Θέλει να τα προσέχει αυτά. Ωραία, εδώ πέρα τι μπορεί να παίζει. Για πάμε να δούμε να χτυπήσουμε την πόρτα. Οκ, λοιπόν, αρχικά το βλέπετε ότι η ενδυμασία παίζει ρόλο, γιατί ο τύπος μας λέει: τι χτυπάς τέτοια ώρα, ρε γιαγιά? I see that you are a golf player and I am fond of golf. Do you want to golf together? Έτσι εδώ στις 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, πάμε για golf, του λέω. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν ταιριάζουμε σε αυτή τη φάση εδώ πέρα με τον golf. Ίσως μπορούμε να πάμε για golf μαζί. Πρέπει βέβαια να μου αποδείξει ότι δεν είσαι απάτη, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις όντως golf. Listen here, kid. They called me the young Tiger Woods in my days. Του λέω τώρα εγώ. Όπα λέει. Α, young Tiger Woods. Οκ, εντυπωσιακό λέει. Δείξε μου, λέει, τι έχεις από skills golf και ίσως πάμε μαζί. I mean, let's go to the golf course. Ναι, οκ, εγώ υποτίθεται, εγώ θέλω να τραφώ με αυτόν. Θα πάμε μαζί για golf. Αλλά λέει μία λάθος κίνηση γιατί μπάτησες. Για πάμε, λέει, τίγρη. Οκ, follow me. Δεν ξέρω καν που είναι το golf course, έτσι. Του λέω, έλα, ακολούθησε με. Δεν έχω ιδέα που είναι, τέλος πάντων. Ωραία, λέει. Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου, αλλά μην κάνεις τίποτα περίεργο, έτσι. Ωραία, πάμε εδώ. Εδώ μέσα είναι. Λοιπόν, νόμιζες, βρε, νόμιζε τώρα αυτός ότι θα έπαιζα γκολφ. Εγώ είχα έρθει γιαγιά, εγώ δεν με κρατά τα πόδια μου. Λοιπόν, έλα εδώ. Προς παρόν που δύο στα δύο έχει πάει πολύ καλά αυτό. Λέω, είμαστε αυτός. Ωραία. Άλλο ένα σπίτι που καθαρίσαμε. Νομίζω ότι σταματάει εδώ η όρεξή μου. Όχι. Έχουμε και άλλα σπίτια. Τι, εδώ φαίνεται να έχουν και λεφτά. Πάω εδώ. Δύο μηχανές έχει απ' έξω. Οχ. Τι είναι αυτό? Α. Οκ, αυτός με κοιτάει. Ωραία, αντίο. Καθόλου υποπτό που έγιναν νυχτερίδα μπροστά του. Επίσης, μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί ξέμεινα από ρούχα ξαφνικά. Ωραία, επέστρεψα. Θα βαρύσω τα ρούχα μου. Οκ, περίμενε μια στιγμή, γιατί μπορώ να γίνω γιατρός τώρα. Έτσι ακριβώς. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι αυτά είναι ψεύτικα. Σίγουρα. Ωραία, ίσως αυτό το σπίτι χρειάζεται γιατρό. Για πάμε. Τυπάω την πόρτα. Hello, as you can see, I'm a doctor and I want to check your heart rate because you are about to chop woods and I need you to be healthy. Ακριβώς τι κάνουν οι άνθρωποι και δεν κάνουν καθόλου τα βαμπύρες. Το σώμα μου το ξέρω καλύτερα, λέει, δεν ψήνουμε εγώ. Πετύχαμε τώρα και αυτό, να μου κλείσει την πόρτα. Πάμε αλλού, κάπου θα θέλουν ένα γιατρό. Ωραία, ωραία, περιμένω. Τι κάνεις, λέει? Οκ, αυτός μάλλον δεν με πείθει. Αυτό μάλλον δεν τον πείθω, έτσι. Γιατί λέει, τι κάνεις εδώ πέρα, λέει, μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, ντυμένο σαν τρελός επιστήμονας. Wait a minute, it's not Halloween. Είτε είναι Halloween, είτε όχι, λέει, δεν θέλω να. Δεν μ' αρέσει που ήρθες εδώ πέρα. Ποια είναι η δικαιολογία σου για όλη αυτή την εδώ πέρα τρέλα? Λοιπόν, αυτό το λένε Homer Beanie. Homer, I have to confess something. I'm your friend from high school. Do you remember me? I am Timothy. Ωραία, κάπου το πάω τώρα εγώ, εντάξει. Yeah. Όπα, λέει, Timothy, εσύ είσαι, ρε. Ωραία, ο παλιόφιλος ο Timothy. Έχω περάσει τόσα χρόνια, λέει. Τι τρέχει? Προσπαθείς να τη στείλει σε κάποιον? No, Homer, you know me. I'm Timothy, the good one. You know, because the. Was a Timothy that was bad, but I'm the good one and I'm going to be your friend. Πάμε πάλι. Sneak up on someone, are you kidding me? I am the best human being that had
touched the earth surface. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει πιο καλός. Εντάξει, Τιμωθή, δεν ξέρω τι πειράματα κάνεις. Αυτός τώρα έχει πιστέψει ότι είμαι τρελός επιστήμονας. Είμαι ο Τιμωθή, ο φίλος του, ο οποίος έγινε τρελός επιστήμονας. Έχει πλάκα που πάει αυτό με το AI. Τι κάνεις με αυτό εδώ πέρα το θερμόμετρο? Ναι, γιατί έχω ξεχάσει έτσι. Κρατάω ένα και ένα θερμόμετρο. Επίσης έχω βάλει τα φρύδια. Ωραία. Okay, Homer, I have to also confess that I'm walking with a thermometer because you are too hot, Homer. Okay, δεν ξέρω αν θα τον πείσει αυτό. Όπα λέει. Αυτό είναι ενδιαφέρον κομπλιμέντο, Τιμωθή. Αλλά δεν πέφτω για την κολακία σου. Για ποιο λόγο είσαι εδώ πέρα? Because I missed you, Homer. I want to be friends with you again. Can we? Ο Τιμωθή λέει. Ζεσταίνει την καρδούλα μου να το λες αυτό. Φυσικά μπορούμε να είμαστε πάλι φίλοι, αλλά σε παρακαλώ την άλλη φορά. Έλα για ένα καφέ, σαν ένας κανονικός άνθρωπος. How about we grab a drink together? Τον έχω ψήσει τώρα, ρε. Αυτός νομίζω ότι ο Τιμωθή. Ευτυχώς που είχε Τιμωθή εδώ μεταξύ, έτσι. Αυτό λέει ακούγεται καταπληκτική ιδέα. Εδώ μεταξύ είναι το πιο δύσκολο τώρα, το βλέπετε. Έχει δυσκολέψει. Το έχω πάει εδώ ιστορία άλλη διά μου. Και έχει ψηθεί αυτός. Οπότε όταν του είπα να πιούμε κάτι, εννοούσα το αίμα του. Έλα εδώ. Αυτό είναι χειρότερο από that joke. Οκ, okay, το ακούω αυτό. Λοιπόν, ωραία. Λέων, μπορούμε να είμαστε έτσι. Λοιπόν, χτυπάμε νέα πόρτα. Δεν ξέρω τι μένει εδώ πέρα. Πάμε να δούμε. Ωραία, μια κυρία, η Κάρολ. Ωραία, αυτή νομίζει ότι είμαι ο άλλος, ο Homer. Όπα λέει, ρε, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Ρε, Homer λέει. Ρε, Όμηρε μου λέει. Τι χτυπάς βράδυ να πούμε το σαργά, ρε. Όλα εντάξει είναι. No, it's not all right. I'm in love with you, Carol. That's why I'm knocking your door. Μπορεί να γουστάρει αυτή η Όμηρο. Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε. Οκ, okay, οκ. Okay, δεν ψήθηκε καθόλου. Δεν. Φάγαμε χ εδώ πέρα. Οκ, okay, φάγαμε χ κατευθείαν. Ωραία, ωραία. Πάμε αλλού. Κάποια άλλη πόρτα. Ψάχνω. Δεν έχει. Ου, χαμός γίνεται. Κάποιος θα ψηθεί. Λοιπόν, εδώ έχω χτυπήσει. Δεν θυμάμαι. Αλλά τι χάνω κιόλας. Τι θες τόσο αργά. Δεν μπορώ να έχω την ησυχία μου. Do you have a minute to talk about our Lord and Savior Jesus Christ, Raven? Είμαστε με τη θρησκεία πώς το έχουμε. Όντως, δεν βλέπεις ότι δεν ψήνομαι καθόλου. Πήγαινε και μίλα για τον Ιησού κάπου αλλού. Ρε. Ωραία, ωραία, ωραία. Άλλη προσέγγιση. Άλλη προσέγγιση. Νομίζω ότι έχω μιλήσει αυτά τα σπίτια. Κάτσε από άλλο. Αχ, περίμενε, πάτησα shift. Πολύ σημαντικά αυτά τα ρούχα. Αυτός με κοιτάει περίεργα. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τέλος πάντων, την κάνω. Πάω να βρω άλλα ρούχα. Ήταν βαρετά αυτά έτσι αλλιώς. Λοιπόν, ακούστε. Να χτυπήσω μια φορά και με το μπουξεράκι, ξέρω εγώ. Το τι είναι jetpack. Okay, είναι technician backpack. Λοιπόν, ωραία, μια στιγμή. Ας χτυπήσουμε εδώ. Ωραία, ανοίγει εδώ. Κάποιος, δεν ξέρω τι είναι. Όπα λέει. Αυτός θέλει μάγκα και άνιμ. Μπορούμε να κάνουμε μια προσέγγιση κοριτσάκι με τα σπίρτα, ξέρω εγώ, τύπου. It's cold outside. Sorry for knocking your door so late. But if you have a spare t-shirt, I would appreciate it. Πώς τολμάς να. Οκ, έκανε άνιμ με μάραθον. Αυτό δεν ψήνεται, έτσι. Δεν με ζητάς για ρούχα. Τι να κάνω δηλαδή. Ωραία, έρχεται πάλι αυτός. Περίμενε. Πάω να βρω κάτι άλλο. Λοιπόν, ωραία, ωραία, παιδιά. Έχω σχέδιο. Λοιπόν, θα χρειαστώ και ρούχα βέβαια για αυτό το σχέδιο που έχω. Κάποια ρούχα δεν θα βρω, θα βρω. Οκ, okay, περίμενε. Άλλο σχέδιο. Βασικά έχω δύο σχέδια. Λοιπόν, περιμένετε. Πρώτα πάω έτσι. Οκ, okay, ανοίγει ένα μπάρμπα. Αλληλούια. Hello, I brought your pizza. Φέραμε πίτσα τώρα, θα δείτε. Θα δουλεύει. Δεν ψήθηκε καθόλου για πίτσα αυτό. Ωραία, ωραία. Άλλο. Αυτό με την πίτσα πρέπει να το ξαναδοκιμάσω μια φορά. Δηλαδή, κάπου θα δουλέψει. Περίμενε. Έχω ολόκληρο σχέδιο. Όπα λέει, τι φορά. Έχασε κάποιο στοίχημα ή κάτι. Αν είσαι εδώ για να μου πουλήσει κάτι, δεν ενδιαφέρομαι. Οπότε, αντίο. I'm not here to sell you something. I'm here to bring the pizza. That you ordered. Oh, επιτέλους λέει. Αυτή έχει παραγγείλει όντως πίτσα, παιδιά. Οκ, okay. Γρήγορα λέει. Φέρνει εδώ. Είναι καυτή. Δεν θέλω να τρώω κρύα πίτσα. Οκ, okay, I'm coming in with the pizza. Όπως κάνουν όλοι οι τελιβεράδες, μπαίνουμε στο σπίτι και σου φέρνουν την πίτσα. Μπαίνουμε στο σπίτι. Τέλεια λέει. Έλα, απλά σκούπισε λέει τα πόδια σου πριν μπει. Δεν μπορεί να περιμένει η πείνα μου. Ωραία, θα με αφήσεις όμως. Τι άλλο θέλεις. Make way for the hot pizza coming in right now. Εντάξει, αλλά πρόσεξε, μην κοντάψει και καταστρέψει τα πάντα, έτσι. Γιατί δεν ψήνεται όμως αυτή. Κάτι δεν με αφήνει, το βλέπετε ότι η υπόλοιπη. Οκ, show me the way then, in order not to trip and destroy your pizza. Εννοείται, δεν θέλουμε να. Η πίτσα που κάπου είναι τώρα, δεν την έχω πάνω μου. Ακολούθησε με, λέει. Πάμε στην κουζίνα, σου δείξω πού ακριβώς θα φύγει. Πάμε τώρα στην κουζίνα εμείς. Πού είναι η κουζίνα, γιατί εκεί θα φάω. Λοιπόν, όλα τα σπίτια δεν είναι ψεύτικα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουν κάνει. Εσύ που τρέχει στην τεξί. Δεν έχει τώρα, δηλαδή δεν έχει κανένα τρέξει. Έλα εδώ. Όπα λέει, με σκοτώνει όντω. Οκ, ναι, αυτό συνέβη. Ωραία. Περίμενε, τι είχα βρει πριν, πού το είχα βρει αυτό. Γιατί είχα κι άλλο σενάριο στο μυαλό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ποια είναι η φάση. Εγώ έχω ένα στέμα, αλλά δεν είμαι πολύ πιστευτός ως βασιλιάς που αυτό είναι που θέλω να δουλέψω στο επόμενό μου εδώ πέρα σπίτι. Οπότε θα χρειαστώ κάποια ρούχα που ελπίζω να βρω. Λοιπόν, αυτά είναι μια χαρά. Είναι φοβερά ρούχα για βασιλιά. Είναι ακριβώς τα ρούχα που φοράει ο Τόντ από τον Bojack Horseman, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παύρο σπίτια. Εδώ έχω χτυπήσει. Δεν θυμάμαι πλέον. Δεν βλέπεις ότι πνίγομαι στον ωκεανό του σκοταδιού εδώ πέρα. Δεν ήξερα. Language, young man. Don't you see that I'm the king. Για κάτσε να δούμε αν θα ψηθεί. Oh, με συγχωρείτε, λέει υψηλότατε. Από ό,τι φαίνεται, λέει κάπως το χάσα, λέει ότι είσαι βασιλιά. Τέλος πάντων. Αν είσαι βασιλιά, πού είναι το βασίλειό σου με σπασμένα όνειρα και κατεστραμμένες καρδιές. Are you making fun of me? Don't you see
that I'm truly the king. Έχει ψηθεί αυτό τώρα, για κάτσε να το περίμενε. Α, οκ. Okay. Δεν ψήνεται τόσο, ε. Οκ, okay, ίσως αυτό πιάνει στη γιαγιά, όχι σε αυτόν. Ωραία, ωραία. Άλλο σπίτι, άλλο σπίτι. Εγώ δεν τον παρατάω το βασιλιά. Δεν τον παρατάω το βασιλιά, περίμενε μια στιγμή. Οκ, okay, αυτό με βλέπει λίγο περίεργα, λέει τι κάνει βασιλιά σε τέτοια ώρα. Οκ, okay. Μοιάζουν όλα φυσιολογικά, αποκλείεται να είναι βαμπύρ. Λοιπόν, εδώ δεν έχω χτυπήσει σίγουρα, ήρθε η ώρα χτυπήσω. Πες μου, τι δουλειά έχεις ή αντιμετώπισε τις συνέπειες. Hello, Dr. Vicky, I'm here for an appointment. Θα ψηθεί τώρα η Dr. Vicky, είναι εδώ πέρα, εγώ έχω έρθει. Α, ένα appointment, α, how convenient. Και τι χρειάζεται, λέει εδώ πέρα το βασιλικό status σου, ας πούμε. Hey, Dr. Vicky, I need the injection that makes me immortal. Can you do that? Αθανασία, είπες. Όχι, λέει, δεν το έχω. Και μας έκλεισε την πόρτα. Έλα, ρε, πήγα και εγώ. Έπρεπε να του έλεγα κάτι άλλο, ξέρω, για COVID, δεν ξέρω κάτι. Για εποχιακή γρήπη. Αυτό έπρεπε να της έλεγα. Τέλος πάντων. Δεν τους ψήνει που είμαι βασιλιάς. Δεν ξέρω. Εδώ. Πού πάει αυτό. Αυτό με έχει ξεχάσει, λέει. Σε τι οφείλω, λέει, την τιμή να επισκέφτεται ο βασιλιά. Το βλέπω, τα έχει γουρλώσει κιόλα. Λοιπόν, αυτή είναι η Μισελ. Οπότε θα τη πω ότι πρέπει να παντρευτεί το γιο μου να γίνει πριγκίπισσα, κάτι τέτοιο ίσω. Και η Μισελ, are you ready to be a princess? Τι κάνει ένα άνθρωπο για να τραφεί ή ένα βαμπύρε. Yeah. Είμαι, λέει, φιλοκόπο, δεν είμαι βασίλισσα. Καλύτερα επιστρέψω ακόμα δέντρα. Δεν ήξερα ότι δεν ψήθηκε καθόλου. Λέει. Δεν είμαι πριγκίπισσα, όχι βασίλισσα, αλλά δεν δουλεύει αυτό, δεν δουλεύει. Πρέπει να βρω κάτι. Λοιπόν, okay, okay. Λοιπόν, τώρα μπορεί να το παίξω σεφ ή άμα έχουν κάποιο bachelor, δεν ξέρω κάτι εκεί να είναι κάτι. Αλλά περίμενε. Μπορεί έχουμε και κάτι άλλο εδώ. Ωραία, αυτά. Ή αυτή είναι η γιαγιά. Όχι, δεν είναι η γιαγιά. Η γιαγιά μας τελείωσε. Α, περίμενε. Hello. Αυτή. Τι μπορώ να κάνω για σένα. I'm here for the cooking lesson. Α, λέει, να μάθουμε μαγειρική. Τι υπέροχα, λέει. Μ' αρέσει, θα διδάσκω ανθρώπους. Εγώ νόμιζα ότι θα διδάξω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Τι πιάτο, λέει, θα κάνουμε σήμερα, αγαπητέ. Τώρα, άμα τη πω ότι θα φάμε εσένα, δεν είναι σωστό, μάλλον. Γιατί το δίνω και κάπως, θα ψηθεί, okay. Κάτι άλλο. Να πούμε κάτι απλό, ξέρω εγώ. Roasted pork chop with potatoes. Ω, oh, roasted pork. Ω, oh, λέει, καταπληκτικά. Έλα, έλα μέσα, λέει. Έλα. Πάμε να αρχίσουμε το μάθημα. Okay, I'm coming in with my utensils because we are going to attend this cooking lesson and not kill you. Α, δεν μπορώ να αφήσω, λέει, κάποιον που. Α, δεν την ψήσαμε. Εγώ πήγα να δώσω λίγο παραπάνω. Λέω αυτό. Γιατί μην νομίζω ότι θα τη σκοτώσουμε. Μπερδευτεί κάπως. Ότι όντως έρχομαι για μάθημα μαγειρικής. Γιατί είμαι άνθρωπος και όχι βαμπύρ και δεν θέλω να σκοτώσω. Αλλά δεν δούλεψε αυτό. Όπως και να έχει, παιδιά, αυτό είναι το suck-up. Είναι ένα παιχνίδι που δουλεύει με AI. Έχουν βγει διάφορα τέτοια. Και έχει λίγο πλάκα γιατί του μιλάς εσύ, σου απαντάει και αυτό όπως να είναι. Προφανώς δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και καταντάει ίσως μονότονο μετά από κάποια φάση. Αλλά έχει πλάκα η αλληλεπίδραση με το AI. Όπως και να έχει. Εσύ τώρα μπορεί να κλικάτε εδώ ή εδώ για να δείτε κάτι άλλο και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.